Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε μαζί ένα από τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων για τα μαθηματικά της πρώτης λυκείου. Ας περάσουμε γρήγορα στην εκφώνηση. Δίνονται δύο ενδεχόμενα α και β ενός δειγματικού χώρου ω και οι πιθανότητες π του α ίσον 3 τέταρτα, π του α μείον β ίσον 5 όγδα και π του β ίσον 1 τέταρτα. Να υπολογίσετε την πιθανότητα της τομής. Γνωρίζουμε ότι π, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας έχουν δοθεί ως δεδομένα, ότι η πιθανότητα του α μείον β είναι ίση με την πιθανότητα του α μείον πιθανότητα της τομής. Άρα, αν κάνω τώρα αντικαταστάσεις, εφόσον έχω την πιθανότητα της διαφοράς και την πιθανότητα του α, μπορώ να γράψω ότι 5 όγδοα ίσον 3 τέταρτα μείον την πιθανότητα της τομής, άρα η πιθανότητα της τομής θα είναι ίση με 3 τέταρτα. Λίγο ότι η πιθανότητα της τομής είναι ίση με 1 όγδοο. Ερώτημα Β. Να παραστήσετε με ένα διάγραμμα Venn και να γράψετε στη γλώσσα των συνόλων το ενδεχόμενο α μείον β. Ωραία, εύκολο ερώτημα και αυτό. Α μείον β σημαίνει ένωση. Άρα θα έχουμε το α ένωση β. Από το πρώτο ερώτημα είδα ότι υπάρχει τομή. Αφού βρήκαμε ότι η πιθανότητα της τομής είναι 1/8. Ωραία. Επομένως, αυτό που θα μας βοηθήσει. Στο διάγραμμα Venn, οι κύκλοι που θα παριστάνουν το α και β θα τέμνονται. Θα έχουν κοινά σημεία. Επομένως, πηγαίνουμε, ζωγραφίζουμε δύο κύκλους οι οποίοι τέμνονται και έτσι α ένωση β σημαίνει να τους γεμίσουμε όλους. Όπως έχω κάνει μπροστά σας. Στο δεύτερο ερωτηματάκι υπό ερώτημα του Β, έλεγε να βρούμε αυτή την πιθανότητα. Ωραία. Γνωρίζουμε από τη θεωρία ότι η πιθανότητα της ένωσης είναι ίση με πιθανότητα του α συν πιθανότητα του β μείον πιθανότητα της τομής. Άρα είναι ίσο με 3 τέταρτα συν 1 τέταρτο που μας τα έχει δώσει μείον 1 όγδοο που είναι αυτό που βρήκαμε από το ερώτημα α. Κάνοντας πράξεις, καταλήγουμε ότι η πιθανότητα της ένωσης θα είναι ίση με 7 όγδοα. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έλυσα τη συγκεκριμένη άσκηση, μπορείτε πάντα να αφήσετε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ για το χρόνο σας.